ο πλάστης, το πλαστήρι, η πινακωτή, η μεγάλη πύληνη ή ξύλινη λεκάνη ήταν τα απαραίτητα εργαλεία της νοικοκυράς για να ζυμώσει το ψωμί της οικογένειας για ολόκληρη εβδομάδα. Από το βράδυ της προηγούμενης έπιανε το προζύμι, ένα κομμάτι ζυμάρι από το ψωμί της προηγούμενης εβδομάδας που το δούλευε με νερό και αλεύρι και το άφηνε όλη τη νύχτα. Με αυτή τη μαγιά, την άλλη μέρα ζύμωνε το ψωμί, το κουκούλωνε με μια κουβέρτα και το άφηνε να ανέβει. Με αυτό έπλαθε 4-5 μεγάλα καρβέλια, όσα και οι θέσεις της πινακωτής, που ήταν στρωμένοι με βαμβακερές πετσέτες καλά αλευρωμένες. Σκέπαζε την πινακωτή με την κουβέρτα για να μην κρυώσει η ζύμη και για να φουσκώσει γρήγορα. Όταν φούσκωνε το ψωμί, πήγαινε την πινακωτή στο φούρνο και έβαζε μέσα τα ψωμιά με ένα ξύλινο φτιάρι για να ψηθούν. Ο τρόπος παρασκευής του ψωμιού στους σύγχρονους φούρνους δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ από το παρελθόν. Με τη διαφορά ότι τώρα οι αρτοποιοί έχουν πολλά μηχανήματα στη διάθεσή τους που τους βοηθούν στο ζύμωμα και στο ψήσιμο, έτσι ώστε να μπορούν να παράγουν μεγάλη ποσότητα και ποικιλία ψωμιών και αρτοσκευασμάτων. Πάνω απ' όλα όμως, όσο και αν προχωρήσει η τεχνολογία, το μεράκι και η αγάπη είναι αυτά που δίνουν την οστιμιά.